Αδερφοί μου, απαιώνος ουκ οικούσθη, γιατρός να θεραπεύσει τυφλών γεννημένων στον κόσμο αυτόν. Και τούτο είναι το μεγαλύτερο των θαυμάτων τα οποία επίησε ο Κύριος μας. Οι μαθητές όταν είδαν τον τυφλόν ρώτησαν ούτως ήμαρτεν ή οι γονείς αυτού και τυφλός εγεννήθη, και απήντησε ο Κύριος μας ούτε ούτως ήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί το θέλημα του Θεού. Αδερφοί μου, εμέ διεργάζεστε τα έργα του Πέμψαντός με, ότι έρχεται νίξ και ουδείς δύναται εργάζεστε. Μόλις τελείωσε τα λόγια του αυτά ο Κύριος μας, έπτυσε χάμε, επίησεν πυλών και έχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Σιλοάμ σημαίνει απεσταλμένος, και έστειλε ο Κύριος μας τον τυφλόν στην κολυμβήθραν εκείνη του Σιλοάμ και ενύφθη και είδε το φως. Λέγεται ότι ο τυφλός εκείνων των πυλών δεν τον επέταξε αλλά τον εκράτησε και θεραπεύουν το πολύ τυφλή. Αδερφοί μου, εμέ διεργάζεστε τα έργα του Πέμψαντός με. Εμέναν με έστειλε ο Θεός, ο Πατέρας μου, να εργάζομαι τα έργα Του. Διατί, διότι έρχεται νίξ, ότι ουδείς δύναται εργάζεστε. Τι θέλει να πει με τα λόγια Του αυτά ο Κύριος μας? Ότι όσον καιρόν υπήρχε στον κόσμο τούτο, επιούσε το θέλημα του Πατρός του. Τούτο δεν είναι μόνο δια των εαυτών του που μίλησε ο Κύριος μας. Ομίλησε και δι' όλους μας οι οποίοι ακούμε τον Λόγο του Θεού αυτή τη στιγμή. Εκείνος λέγει ότι στον κόσμο τούτο ευρίσκομαι να ποιήσω το θέλημα του Πατρός μου. Άραγες, έχουμε τη δύναμη και εμείς να πούμε τα ίδια λόγια. Όσον καιρόν βρισκόμεθα στον κόσμο τούτον, τηρούμε τα έργα του Θεού, διότι ανήκει σε εμάς αυτή η φράση του Κυρίου μας. Όσον καιρόν είμαι στον κόσμο τούτον, ποιώ το θέλημα του Πέμψαντός μου. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Τι θέλει να πει εδώ ο Κύριος μας? Ότι σε λίγο δεν θα με έχετε κοντά σας. Δεν θα είμαι μαζί σας. Θα είμαι στον θρόνο μου τον επουράνιο και από εκεί θα σας βλέπω και από εκεί θα σας ευλογώ και από εκεί θα σας ποιώ το θέλημα το οποίο θα μου ζητείτε όταν είναι καλό. Το ίδιο είναι και δι' εμάς? Όχι. Εμείς όσον καιρόν βρισκόμεθα εις τον κόσμο τούτο πρέπει να τηρήσουμε το έλεος του Θεού, το θέλημα του Θεού, τη χάρη του Θεού και τα προστάγματα Του και τις εντολές Του. Διότι έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Δηλαδή, όταν θα κλείσουμε τα μάτια μας και όπως μας έβρει ο Θεός μας, ούτω θα μας δικάσει.
όπως εύρωσε, λέγει, ούτω κρινώσε. Την ώρα που θα αποθάνουμε, που θα κλείσουμε τα μάτια μας, διότι αυτός ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε είναι ψεύτικος, είναι όνειρο, δεν είναι η πραγματικότητα. Αν το εγνώριζαν τούτο ο κόσμος, δεν θα υπήρχαν ούτε πόλεμοι, ούτε ακαταστασίες, ούτε αμαρτία, ούτε τίποτε. Νομίζουμε ότι τούτος ο κόσμος είναι αιώνιος. Δεν είναι αιώνιος. Είναι όνειρον, αδερφοί μου. Όπως ξυπνάς το πρωί, όταν βλέπεις όνειρον και λες, είδα ένα όνειρο. Αλλά πραγματικότητα δεν υπάρχει. Όνειρος σημαίνει ψεύτικος κόσμος. Και αυτός ο κόσμος ο ψεύτικος δεν θα αφήσει τίποτε, ημί μόνον τα έργα τα οποία θα πράξουμε. Και αυτά τα οποία είναι δικά μας έργα, είναι όπως μας έβρει ο Κύριος μας, λέγει, τον ίδιον τρόπο, λέγει, που θα σας έβρω, κατά τον ίδιον τρόπο θα σας δικάσω. Εάν μας έβρει στην αμαρτία να κάνουμε την αμαρτία, τότε θα μας δικάσει με την αμαρτία. Εάν μας έβρει στην μετάνοια, τότε θα μας δικάσει στη μετάνοια και θα μας βάλει στη βασιλεία του την επουράνιον. Αδερφοί μου, τα έργα του Θεού. Ποια είναι τα έργα του Θεού? Λέμε ότι τηρώ τις εντολές του Θεού. Θα φέρω ένα παράδειγμα, λίγο σκληρό, αλλά θα το πω. Θα σας πικράνω, αλλά θα το πω. Λέμε, θα πάω στην εκκλησία. Θέλημα Θεού είναι. Να πάω στην εκκλησία. Ερχόμεθα στην εκκλησία και ο ιερεύς κατά την ώρα που τελεί την Θεία και Ιερά Λειτουργία, που κατεβαίνουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και ο Κύριος μας επάνω στην Αγία Τράπεζα και σταυρώνεται και θάπτεται και ανίσταται, εμείς έχουμε αλλού το μυαλό μας και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Είναι το σώμα μας εδώ, δεν είναι όμως το μυαλό μας εδώ. Και όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ακούμε τα λόγια του Ιεροψάλτου, βιαζόμεθα πότε να τελειώσει. Βιαζόμεθα διότι δεν έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Και όταν βλέπουμε και λέγει το ιδιόμελον ο Ιεροψάλτης, εμείς καταπίνουμε το Ιερό Ψαλτήριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λέγουμε το Κύριε ελέησον και δεν γνωρίζουμε τι λέγουμε. Από τις πολλές φορές που το λέγουμε το Κύριε ελέησον, δεν γνωρίζουμε πότε τελειώνουμε και πότε αρχίζουμε. Και δεν γνωρίζουμε αν έφτασε έναν Κύριε ελέησον στον θρόνο του Θεού. Και όταν ακούμε το Θείο Κήρυγμα, αγαναχτούμε. Μα δεν θα τελειώσει πια. Πολλά λέγει. Να σταματήσει. Δεν λέγει λίγα. Λέγει πολλά. Και δεν θέλουμε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Εάν βρισκόμεθα εις κοσμικούς χορούς και διασκεδάσεις, ξενυχτούμε έως πρωίας και δεν αγανακτούμε. Ερχόμεθα εις την Εκκλησία και αγανακτούμε πότε να φύγουμε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού? Λέγουμε ότι τηρούμε το θέλημα του Θεού. Δεν το τηρούμε. Λέγουμε ότι πιστεύουμε στον Θεό. Δεν πιστεύουμε. Διότι εκείνος είπε ότι όταν εγώ είμαι εις τον κόσμο, λέγει, φως είμαι του κόσμου. Ως τον καιρό με έχετε κοντά σας, εγώ θα σας φωτίζω και θα σας δίδω το Λόγο μου, το Θεϊκό. Θα ποιώ τα θαύματά μου και θα σας εξυπηρετώ. Αλλά όταν φύγω δεν θα σας αποχωριστώ. Θα είμαι κοντά σας πάντοτε. Εσείς όμως δεν έχετε ποτέ μετά από τον θάνατο να πράξετε τίποτε. Ο Κύριος μας μετά από τον θάνατό Του ενεργεί.
εμείς μετά το θάνατό μας δικαζόμεθα. Εκείνος είναι ο κριτής, εμείς είμεθα οι δικαζόμενοι. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει, αδερφοί μου, να είμεθα πραγματικοί χριστιανοί, να είμεθα εις τον κόσμο τούτον όπως Εκείνος μας θέλει, να ποιούμε το θέλημά Του όπως Εκείνος θέλει. Όταν λέγουμε το Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, σταματούμε εκεί και λέγουμε γεννηθήτω το θέλημά Μου, όχι το θέλημά Σου. Και αντί να κάνουμε το θέλημα του Θεού, κάνουμε το θέλημα το δικό μας και νομίζουμε ότι προσευχόμεθα. Δεν προσευχόμεθα, αλλά εμπέζομαι τον εαυτόν μας ότι προσευχόμεθα. Αδερφοί μου, ας συνέλθουμε, ας μετανοήσουμε, διότι έρχονται πόλεμοι, έρχονται καταστροφές, έρχονται κακά πολλά πάνω στον κόσμο. Προσέξετε το αυτό, διότι είναι ένα μήνυμα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Δεν θα μας αφήσουν αυτοί που μας μισούν χωρίς να μας εξαφανίσουν. Το είπε ο Κύριος μας, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά Μου. Βλέπετε ότι όλοι έστρεψαν τα βλέμματά τους επάνω στην Ελλάδα. Γιατί? Διότι στην Ελλάδα ανυμνείται ο Θεός και δοξάζεται ο Θεός και τελούνται θείες λειτουργίες και αγρυπνίες και δάκρυα και προσευχές και παρακλήσεις. Δι' αυτόν τον λόγο όλοι είναι εχθροί μας. Μη δώσετε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Όλοι είναι εχθροί μας ύπουλοι. Όλοι θέλουν να μας εξαφανίσουν. Την πίστη μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τη γλώσσα μας. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά ένα-ένα τα σβήνουν για να μην υπάρξει τίποτε. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θα βοηθήσει την Ελλάδα Του. Δεν θα την αφήσει την Ελλάδα Του ο Θεός. Δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα Του ο Θεός. Να μείνουμε πιστοί μονάχα εις το όνομά Του και ο Κύριος μας θα μας αξιώσει εις τον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί Του και στην επουράνια Του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.